Μιχάλης Κεφαλιανός, Δαβίδ Μπαλάσας, αρτεφικτής από την Go για την κάμερα του bodybuilders.gr. Το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο έχουμε δει το Μιχάλη σε μια πάρα πολύ καλή φόρμα, να παρουσιάζει πολύ καλή σκηνική παρουσία σε όσους αγώνες έπαιξε. Ιδιαίτερα για εμένα προσωπικά, νομίζω ότι στο Arnold Classic στη Νότια Αφρική ήταν ίσως ο καλύτερος Μιχάλης των τελευταίων ετών. Ας μας πει όμως και ο ίδιος, Μιχάλη. Μια καλησπέρα και από μένα. Όντως, με τον Δαβί κάναμε μια πολύ καλή δουλειά αυτούς τους τελευταίους μήνες. Πιάσαμε μια πολύ καλή φόρμα που πιστεύω εγώ κατά τη γνώμη τη δικιά μου και του πατή μου. Ήταν από τις καλύτερες φόρμες που είχαν τέχνει μέχρι στιγμής. Σίγουρα και το Αφρικά ήταν ένα από τα καλύτερα. Ξεκινήσαμε με ένα 80% αρχικά για το πρώτο αγώνα που ήταν στην Αγγλία. Μετά ήταν στη Νέα Υόρκη. Πήγαμε το 90% και εδώ πιάσαμε πλέον το 100%. Όντως ήταν μια πολύ φοβερή. Ξέρετε, στα ξένα φόρουμ συνέχεια αναφέρουν για τις ηλικίες κάποιων άλλων ξένων αθλητών και είναι κρίμα, πολύ κρίμα, διότι ο Μιχάλης που στέκεται αυτή τη στιγμή δίπλα μου είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει περάσει τα 40 του χρόνια και κοντεύει και να περάσει τα 45. 46. Έχει περάσει και τα 45, είναι 46 ετών. Κανένας λοιπόν δεν μιλάει για την ηλικία του Μιχάλη, για το πόσο αγωνίζει τον Μιχάλη σε αυτή την ηλικία και θέλει και το δικό σου σχόλιο πάνω σε αυτό. Για πολλούς είναι λίγο περίεργο. Βέβαια δεν με έχουν ρωτήσει πάρα πολύ για την ηλικία μου. Άλλοι μου λένε δεν μου φαίνεται, άλλοι μου φαίνεται, τέλος πάντων. Αλλά εγώ νιώθω σαν παιδί. Στην Κρήτη λέμε ότι άμα δεν σου φαίνεται η ηλικία έχεις καλή γυναίκα. Ναι, όντως αυτό. Μετράει πάρα πολύ. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Ότι η ηλικία δεν έχει να κάνει με τίποτα. Εγώ έχω να καταλάβω ένα πράγμα και το λέω και σε όλους ότι είναι αυτό που μου έκανε τη δουλειά. Η δουλειά μετράει πάρα πολύ. Παλιά σχολή. Παλιά σχολή. Προπόνηση καιρή, διατροφή σωστή, πάρα πολλά. Και αυτό μας έχει δώσει αυτό το ωραίο αποτέλεσμα μέχρι και τώρα. Yeah. Και πιστεύω ότι έχουμε δώσει και άλλα. Πάρα πολλά. Yeah. Γιατί έχουν αναφέρει και για τον Τέξιν Τζάξον. Έτσι μεγάλο. Yeah. Είμαστε η ηλικία και ίδιο μήνα ακριβώς. Με τον Τέξιν. Okay. Και ίδιο μήνα ακριβώς, ναι. Και από εκεί φαίνεται και το αποτέλεσμα ότι εδώ και 2 χρόνια στον Τέξιν Τζάξον και 3 πριν λέγανε ότι okay, εντάξει, δεν πάει άλλο και αυτά. Δεν βλέπουμε έναν Τέξιν Τζάξον να παίρνει πρωτιές. Που σημαίνει τώρα έχει γίνει και αυτό και σε μένα τώρα. Πριν 3-4 χρόνια δεν ήμουν αυτό. Πιστεύω ότι έχουμε να δώσουμε κι άλλα. Μακάρι. Δεν έχει να κάνει, εγώ πιστεύω με την ηλικία, έχει να κάνει αυτό που έχω πει. Έχει και με το φίλο και με τα πάντα. Και βέβαια με την προπόνηση που κάνουμε εδώ. Πάνω σε αυτό να πατήσω, επειδή είδα το βίντεο των γευμάτων στη Νέα Υόρκη που είχατε κάνει με τον Κώστα και σε είδα ότι συγκινήθηκες, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που την σκέφτηκα σε αυτό. Ναι. Η οικογένειά σου τι ρόλο παίζει, είδα ότι μιλούσες για την κόρη σου και συγκινήθηκες πάρα πολύ. Τι ρόλο παίζει η οικογένεια? Μεγάλο ρόλο, αυτή είναι που με στηρίζει. Η γυναίκα μου ειδικά, χρόνια, παλεύει μαζί μου, είναι σαν να έχει άλλα 5 παιδιά μαζί της. Έχει σύνολο 4 και βέβαια εγώ κάνω άλλους και άλλους 5 παιδιά. Έχει να κάνει με μένα, έχει να κάνει με τα φαγητά μου, με το αυτό μου, με στηρίζει παντού στους αγώνες, στο ένα πίσω. Δηλαδή, ό,τι και αν κάνει, ακόμα και στα ίντερνετ που μιλάμε αυτά, γιατί εγώ το λέω, το μαθημά μου, ότι δεν ξέρω να παίξω να είμαι πολύ στα ίντερνετ. Ό,τι ασχολείται, ό,τι τίποτε κάνει για μένα, το κάνει η Ελένη για μένα. Αυτό σημαίνει είναι στήριξη. Και βέβαια και τα παιδιά μου. Δεν το συζητώ. Εντάξει. Και η κόρη μου ένα παραπάνω, γιατί είναι και η δυναμία μου. Όσο να είναι. Είναι η μόνη. Είναι η μόνη που είναι η κόρη. Μόνη. Ναι, ναι. Τώρα θέλω να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Μπαλάσα. Ο οποίος η δικιά του ιστορία είναι πολύ σημαντική στο χώρο του ελληνικού bodybuilding και μετέπειτα με τους δικούς του αθλητές. Κύριε Βαλάσα, σήμερα στον αγώνα εδώ τι κατεβάζουμε? Γεια σας και από μένα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι ο Μιχάλης είναι κράμα από τα καλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο και δεν καταλαβαίνει από ηλικίες. Ξεπερνάει και έδειξε ότι το καινούριο comeback με τους 3 αγώνες που παίξαμε το τελευταίο διάστημα απέδειξε ότι ξεκινάει και συνεχίζει καλύτερα. Και έχουμε και βελτιώνεται, σαν το κρασί. Τώρα, με τους σημερινούς αγώνες έχω 2 αθλητές. Είναι στην κατηγορία την Model και στην κατηγορία τη μείον 80. Ελπίζω θα πάνε πολύ καλά, είναι αυστηρείς αυτά που τους έχω βάλει. Ο Μιχάλης ξέρει την αυστηρότητά μου, υπάρχουν κάποια
στάνταρ τα οποία πρέπει να τα ακολουθούμε, γιατί τα πράγματα είναι τελικά πολύ απλά. Εμείς τα κάνουμε περίπτωτα. Θέλει καλό φαγητό, καλή δουλειά και το αποτέλεσμα θα έρθει και υπομονή. Και να είμαστε χαμηλών τόνων. Ενώ έχουμε δει για τον Μιχάλη κάποιες αδικίες στο εξωτερικό και κάποιες φορές στεναχωριόμαστε διότι είναι εξόφθαλμη αυτή η αδικία, νομίζω από την προηγούμενη, από τον προηγούμενο αγώνα της έχει δει στην Κρήτη αυτό που είδα εγώ και σήμερα από ό,τι βλέπω εδώ είναι η IFBB, οι αγώνες IFBB τελικά το μέλλον για το χώρο στην Ελλάδα. Αυτού του τύπου η οργάνωση. Ναι, εάν θες να προχωρήσεις περισσότερο, να διευρύνεις το ορίζοντά σου, πρέπει να παίξεις IFBB. Εκεί πέρα είναι το μέλλον, εκεί πέρα μπορεί να παίξεις αγώνες στο εξωτερικό, να καταξιωθείς. Έχω παίξει και εγώ Αμερική, πιο παλιά, εκεί μπορεί να προχωρήσεις. Τώρα αν θες στον ελληνικό χώρο να κάνεις κάτι, υπάρχουν και άλλοι. Ναι, υπάρχουν καλές φορές. Οι οποίες είναι εξίσου καλές, αλλά όταν θέλεις να προχωρήσεις, IFBB. Ραβί Μπαλάσας, Μιχάλης Κεφαλιανός για την κάμερα του bodybuilders.gr. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά.